Χαίρετε αγαπητοί και φίλοι μας, τηλεθεατές, ακροατές, όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μας, εν Χριστώ αδερφοί, και σήμερα μαζί στα μηνύματα Ορθοδοξίας με τον κύριο Χριστοδούλου. Καλησπέρα σας και από τον μένα. Τον οποίο καλωσορίζουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό, το θέμα της ορθότητος της πίστεως. Πόσο σημασία έχει κανείς να πιστεύει ορθά το Θεό. Ναι. Θα λέγαμε ότι αυτή η ορθότητα της πίστεως είναι το πρώτο βήμα ή το ένα φτερό του αετού για να μπορέσει και με την σωστή πράξη ο άνθρωπος, διότι χρειάζεται σωστή πράξη, θα μας τα αναπτύξει ο κύριος Χριστοδούλου σήμερα αυτά. Είναι τα δύο φτερά με τα οποία απογειώνεται προς τη Βασιλεία των Ουρανών η ανθρώπινη ψυχή, ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ σημασία η Ορθοδοξία, να πιστεύουμε σωστά, αλλά και να πράττουμε σωστά. Αλλά αν δεν πιστεύουμε σωστά, κύριε Χριστοδούλου, δεν θα μπορούμε να πράττουμε σωστά. Ακριβώς. Διότι πρώτα είναι θεωρία και μετά είναι πράξη. Και γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας επέμεναν πολύ στην ορθότητα της πίστεως. Ναι. Και ήσαν πολύ, πολύ επιοικισμένοι στους αμαρτάνοντας, όταν παραδεχόντουσαν τα αμαρτία τους, αλλά ήταν πολύ αυστηροί στους αιρετικούς, διότι η αίρεση την ανοθεύσει την ορθή πίστη. Και δημιουργεί και λανθασμένη ζωή. Ωραία. Και ως εκ τούτου λοιπόν ήταν πολύ αυστηροί στους αιρετικούς και τους καταδίκασαν με σφοδρότητα, προσπάθησαν να τους νουθετήσουν, να τους φέρουν στο σωστό δρόμο, αλλά όταν δεν το πέτυχαιναν, τους απόκοπταν. Ναι. Μάλιστα λοιπόν. Σας ακούμε. Αυτό το σημερινό θέμα θα είναι ορθοδοξία και ορθοπραξία, και μάλιστα ότι η ορθοδοξία μας δεν είναι μία ιδεολογία, αλλά ένας τρόπος ζωής με τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι τρόπος ζωής ασκητικός όσον αφορά τα καθήκοντα του κάθε ανθρώπου προς τον εαυτό του, αγαπητικός όσον αφορά τα καθήκοντα του απέναντι στους ανθρώπους του, και ευχαριστιακός όσον αφορά τα καθήκοντα του προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία είναι τρόπος ζωής ασκητικός, αγαπητικός και ευχαριστιακός. Και να αρχίσουμε από το τι είναι ιδεολογία και, και γιατί δεν είναι ιδεολογία η Ορθοδοξία. Καταρχάς, με τον όρο Ορθοδοξία, ο οποίος είναι μία συντομογραφία, εννοούμε την ιδιότητα του να είναι κανείς Ορθόδοξος Χριστιανός, δηλαδή να ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ορθοδοξία χωρίς Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει, δεν νοείται. Σωστά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εξασκήσει κανείς. Ναι, σαν φιλοσοφική ιδέα. Και για να τα λέμε, πιο πρακτικά, δεν μπορεί μόνο αυτό, γιατί χρειάζεται πρώτα τον πνευματικό του. θα τα πούμε, ναι. Δεύτερον, χρειάζεται να κοινωνάει. Τα μυστήρια. Και τρίτον, να έχει επαφή με ανθρώπους. Ναι, να ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας. Άρα λέει, αυτό δεν είναι ιδεολογία, να κάθεται κανείς στο σπίτι του και να λέει εγώ είμαι Ορθόδοξος. Ναι, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο Ορθοδοξία λανθασμένα σαν ιδεολογία. Και γι' αυτό το τονίζω. Είναι τρόπος ζωής. Είναι ένας τρόπος ζωής, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το ρήμα δοκαίο δοκό σημαίνει υποθέτω, νομίζω, σκέπτομαι και φαντάζομαι. Η δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κρίση, ιδέα, δοξασία, στοχασμός, γνώμη. Γνώμη. Και ορθοδοξία σημαίνει ορθός τρόπος σκέψεως, ορθή γνώμη και ορθή πίστη. Περί συγκεκριμένων πραγμάτων. Ναι. Για το Θεό, ορθοδοξία σημαίνει τον άνθρωπο και τον κόσμο. Ορθή γνώμη για το Θεό και τον κόσμο. Ναι. Γιατί ο ένας μπορεί να έχει ορθή σκέψη, δηλαδή να είναι καλός μαθηματικός, παραδείγματος χάρη, αλλά μην είναι καθόλου ορθόδοξος. Ναι, μπορούμε να διαστήλουμε βέβαια την γνώση των επιστημών. Κοσμική. Ή τη λειτουργία της διανοίας από τη λειτουργία της ψυχής που δεν είναι ακριβώς η διάνοια, είναι κάτι ανώτερο, το πνεύμα που λέει, ναι. και που είναι η ιδιότητα του ανοθρόσκο που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, αυτή δηλαδή η ιδιότητα που έχει μόνο ο άνθρωπος από όλα τα ζώα να επικοινωνεί με το Θεό. Μάλιστα. Και είναι αυτή που καλλιεργείται όταν προάγεται πνευματικά ο άνθρωπος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η ιδέα
Αβγαίνει από το απαρέμφατο ειδήν, σημαίνει μορφή, όψη, εμφάνιση ενός πράγματος. Ο πρώτος ο οποίος εισήγαγε την έννοια της ιδέας στο φιλοσοφικό του σύστημα είναι ο Πλάτων. Ιδέες κατά τον Πλάτωνα είναι οι γενικές, οι καθόλου έννοιες που αποτελούν το μόνιμο ποιόν της ουσίας των όντων. Και έτσι ο Πλάτων ομιλεί για τον κόσμο των ιδεών. Αλλά αυτόν τον κόσμο των ιδεών τον θεωρεί ότι είναι υπαρκτός, ότι υπάρχει στην πραγματικότητα και ότι οι ιδέες είναι πνευματικές οντότητες οι οποίες είναι αντικατόπτρισμα του υλικού κόσμου. Και η ύψιστη ιδέα για τον Πλάτωνα είναι η ιδέα του αγαθού που συμπίπτει με τον Θεό. Να. Βέβαια η τωρινή φιλοσοφία δεν ασπάζεται τις ιδέες του Πλάτωνα, ούτε η χριστιανική, αλλά ήταν ένα ξεκίνημα. Στα νεότερα χρόνια ο γερμανός φιλόσοφος Φρυδερίκος Γεώργιος Χέγγελ ή Άγγελος στα ελληνικά ήταν ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του γερμανικού ιδεαλισμού. Πίστευε ότι ο κόσμος είναι η εξέλιξη του απολύτου πνεύματος, δηλαδή του Θεού ή της απολύτου ιδέας που έλεγε. Και η εξέλιξη αυτή γίνεται δια της ενώσεως των αντιθέτων κατά το σχήμα θέση-αντίθεση-σύνθεση. Στη συνέχεια ο Έγγελος, που έφτιαξε μια μεγάλη σχολή στη γερμανική φιλοσοφία, άλλοι από τους μαθητές του ακολούθησαν τις ιδέες του, έφτιαξε μια ιδεαλιστική σχολή και υπήρξαν κάποιοι άλλοι που από αντίδραση έφτιαξαν την υλιστική σχολή. Μαθητής αυτού ήταν ο Φόγερμπαχ μεταξύ των άλλων και ο μαθητής του Φόγερμπαχ ήταν ο Μάρξ και ο Χέγγελ. Ο Μάρξ βασικά, ο οποίος σπούδασε φιλοσοφία στη Γερμανία. Πάμε τώρα στην ιστορία της αθείας, έτσι. Ναι, δεν της αθείας μόνο, αλλά τα ρεύματα, τα ιδεολογικά, πώς έφτασε ο άνθρωπος και στον υλισμό να τον κάνει μια φιλοσοφία. Και στη συνέχεια να τον κάνει και πράξη. Τώρα, στους νεοπλατωνικούς χρόνους, οι ιδέες είναι τα πρότυπα των πραγμάτων που αποτελούν νοήματα του Θεού. Δηλαδή δεν δίνουν, ας πούμε, οντότητα υπαρκτή στις ιδέες, αλλά ότι ο Θεός πρώτα σχεδίασε στο μυαλό του, θα λέγαμε, τον κόσμο και μετά τον έφτιαξε. Στη νεότερη φιλοσοφία ο Καρτέσιος ονόμασε ιδέα κάθε παράσταση η οποία αποτελεί το περιεχόμενο της συνειδήσεως. Δηλαδή βλέπεις διάφορα αντικείμενα και φτιάχνεις, ας πούμε, βλέπεις 10 ειδών καρέκλες και φτιάχνεις την ιδέα καρέκλα μέσα στη συνείδησή σου και ούτω καθεξής. Αυτό συμπίπτει με την άποψη της ψυχολογίας περί το τι είναι ιδέα. Είναι αυτό δηλαδή που έχει το περιεχόμενο της συνειδήσεως του ανθρώπου για κάθε πρόσωπο ή αντικείμενο ή και μπορεί να μην είναι, να είναι αφηρημένη η ιδέα. Ας πούμε η ιδέα της δικαιοσύνης. Ναι, σωστά. Έτσι. Μπορεί να είναι αφηρημένο πράγμα. Η ιδέα της τέχνης, ξέρω εγώ, κτλ. Και έτσι φτάσαμε τώρα στην ιδεολογία η οποία στα λεξικά ορίζεται ως εκείνο το φιλοσοφικό σύστημα που αποβλέπει στη μεταρρύθμιση της εκπαιδεύσεως, της ηθικής και του πολιτικού βίου επί τη βάση φυσιολογικών και ψυχολογικών γνώσεων και απορρίπτει κάθε μεταφυσική και κάθε θρησκευτική επίδραση. Δηλαδή είναι αποθρησκευτοποίηση του ανθρώπου. Αποθρησκευτοποίηση. Γι' αυτό τάσαμε στα χάλια. Ναι, αυτά. Ναι, ναι. Η ιδεολογία είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα το οποίο συλλαμβάνει ένα μοντέλο ζωής, θα λέγαμε, και προσπαθεί να το εφαρμόσει. Αλλά είναι σε εντολές του Θεού. Χωρίς, ακριβώς. Είναι έξω ο Θεός. Πιστεύει ότι με τις δυνατότητες τις ανθρώπινες μπορεί να φτιάξει, να το εφαρμόσει αυτό το σύστημα και να έχει καλά αποτελέσματα. Ουτοπία. Η πράξη βέβαια έδειξε ότι τα αποτελέσματα ήταν εκτρά. Κάθε άλλο παρακαλά. Στον 20ο αιώνα η ανθρωπότητα βασανίστηκε από διάφορες ιδεολογίες οι οποίες και αυτές ξεκίνησαν σαν διανοητικές συλλήψεις και μετά προσπάθησαν να τεθούν σε εφαρμογή και έδωσαν τα αποτέλεσματα που έδωσαν. Παράδειγμα, αναφέρουμε τη φιλοσοφία του Νίτσε περί του υπερανθρώπου, η οποία δημιούργησε τον ναζισμό και τον φασισμό. Σκοτάδι θάνατος. Ναι, με τα αποτελέσματα που είχε. Ο Μάρξ και ο Έγγελς, που είπαμε ήταν η ληστική σχολή του γερμανικού
της γερμανικής φιλοσοφίας, προσπάθησαν να φτιάξουν ένα σύστημα. Τον κομμουνισμό τον ονόμασαν επιστημονικό σοσιαλισμό ή και κατέληξε στον υπαρκτό σοσιαλισμό, και αυτοί επί 70 χρόνια προσπάθησαν να στήσουν ένα μοντέλο ζωής, ταλαιπώρησαν αφάνταστα τους ανθρώπους και το τέλος οι άνθρωποι γίναν δυστυχισμένοι και το απέρριψαν. Τώρα στρέφονται στη θεολογία. Θα δούμε τώρα και οι Γερμανοί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και έτσι κάθε ανθρώπινη ιδεολογία αυτονομημένη από το Θεό προσπαθεί να δημιουργήσει ένα μοντέλο ανθρώπου, αλλά τονίζει ένα μέρος του ανθρωπίνου είναι, γιατί ο άνθρωπος είναι διφύης, είναι και σώμα και ψυχή και ύλη και πνεύμα. Και έτσι η ιδεολογία αποκομμένη, κάθε ιδεολογία αποκομμένη από το Θεό, είτε θα υπερτονίσει το πνεύμα είτε θα υπερτονίσει το σώμα. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις... Δεν βαδίζει τη μέση οδό. Ναι, όχι μόνο δεν τη βαδίζει, δεν γνωρίζει καλά τον άνθρωπο. Και μάλιστα αγνοεί ότι ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Και ότι καλείται να ζήσει μέσα σε μια άρρωστη κοινωνία. Για τον χριστιανισμό η αρρώστια του ανθρώπου είναι η φιλαυτία, ο εγωισμός. Σωστά. Και... εάν δεν προσπαθήσει κανείς να μπει στην αιτία του κακού και να διορθώσει την αιτία του κακού, αυτό που θα φτιάξει θα είναι αποτυχία. Έτσι λοιπόν, ορισμένες ιδεολογίες απολυτοποίησαν μια αρετή. Παραδείγματος χάρη την ανδρεία, τη δύναμη, τη φυλετική καθαρότητα, τη διανοητική ανωτερότητα και άλλα πολλά που μπορούμε να πούμε. Τη θεώρησαν σκοπό της ζωής και επάνω σε αυτό έχτισαν ένα μοντέλο ζωής, έναν άνθρωπο. Αλλά αυτός ο τρόπος ζωής που έχτισαν ήταν βέβαια επικεντρωμένος στον άνθρωπο, ήταν ανθρωποκεντρικός. Και ο άνθρωπος από μόνος του βλέπουμε ότι δεν μπορεί να αυτοδιορθωθεί και να, αν δεν υπάρξει το στοιχείο του Θεού να τον βοηθήσει. Ο εξαγιασμός. Ναι. Στη θεολογική γλώσσα λέμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ανθρωπότητα είναι πεπτοκία, δηλαδή πεσμένη. Ενώ η κατάσταση που είχε όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού λέγεται προπτωτική κατάσταση, και αν ο άνθρωπος ακολουθούσε την υπακοή στο θέλημα του Θεού και τις εντολές του Θεού, θα είχε προαχθεί, θα γινόταν πιο ευτυχισμένος κοντά στο Θεό, θα έτεινε να εκπληρώσει τον εγωισμό του. Τώρα θέλησε να... Τον προορισμό του, ναι. Ο οποίος είπαμε είναι το καθομοίωση. Λάστα. Και ορισμένοι βέβαια το πετυχαίνουν αυτό, οι Άγιοι μας, πετυχαίνουν να πλησιάσουν τον Θεό και να ομοιωθούν, και γι' αυτό και απολαμβάνουν τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Δηλαδή ζούνε μετά το θάνατό τους ή ακόμα και πριν το θάνατό τους μια ουράνια κατάσταση, τη δόξα του Θεού, θα λέγαμε. Και αγάλλονται από αυτή τη ζωή ακόμα. Έτσι είναι η Άγιοι. Ναι. Τώρα ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ακριβώς για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεπεράσει αυτό το φαύλο κύκλο. Και πώς το πέτυχε αυτό. Άλλη μια παρένθεση θα ήθελα να κάνω, ότι όσο ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο ζούσε με την κοινωνία του Θεού, ήτανε προστατευμένος από τις δαιμονικές δυνάμεις, με τη χάρη του Θεού που είχε, οι δαιμονικές δυνάμεις δεν μπορούσαν να του κάνουν κακό. Όταν όμως ο ίδιος έκοψε την επικοινωνία του με τον Θεό, γιατί αυτονομήθηκε, δεν θέλησε να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, τότε έγινε ευάλωτος και θα έλεγα ότι άρχισαν να τον ταλαιπωρούν και οι δαιμονικές δυνάμεις, και στο τέλος αναγκάστηκε ο Θεός να θέσει τέρμα στη ζωή του, να φέρει το θάνατο ή να μην το κακόν αιώνιον γέννηται. Διότι ο άνθρωπος έκανε πρόοδο προς το κακό, και κάποια στιγμή θα αυτοεξαφανιζόταν η ανθρωπότητα, θα αυτοαφανιζόταν. Μάλιστα. Για να μην συμβεί αυτό το πράγμα, ο Θεός έβαλε το θάνατο και σταμάτησε τη ζωή του ανθρώπου, έτσι ώστε να μην συνεχίζεται και να βαθαίνει και να πλαταίνει το κακό.
Αυτή είναι η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όχι όλου του, όλου του χριστιανισμού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ήρθε, έγινε άνθρωπος για να μην εξαναγκάσει τον άνθρωπο να ακολουθήσει τη ζωή που ήθελε ο Θεός, αλλά να τον πείσει. Δηλαδή από δώσει παράδειγμα. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά από φιλότιμο. Να τον φέρει στο φιλότιμο, ναι. Να τον φέρει στο φιλότιμο, αλλά σεβόμενος την ελευθερία, ναι, του ανθρώπου. Διότι αν ερχόταν με δύναμη και πράγμα, δόξα, ναι, σαν Θεός, σωστά, θα ήταν υποχρεωμένος ο άνθρωπος να τον ακολουθήσει έτσι κι αλλιώς. Ωστόσο, να τον συμπαθήσουν οι άνθρωποι. Ήθελε, να πάνε ελεύθερα σε αυτόν. Ναι, ήθελε να τους διδάξει το σωστό, αγάπης, μέσω της αγάπης, και να το ακολουθήσουν ελεύθερα, με, ναι, αγάπη και φιλότιμο. Αγάπη και φιλότιμο. Διαφορετικά, αν ήταν υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουν επειδή ήταν Θεός, τότε δεν θα είχε καμία αξία. Θα ήταν αχμάλωτη. Θα ήταν όμοιροι, δεν θα είχε καμία αξία η αρετή τους. Κάπως λοιπόν, έτσι είναι τα ζώα, είναι όμοιροι. Όμοιροι, ναι. Τα ζώα είναι προδιαγεγραμμένα, έχουν τα ένστικτά τους, ναι, ζούνε κατά τα ένστικτά τους, δεν έχουν έννοια του ηθικού και δεν του ανήθικου, του καλού και του κακού, δεν έχουν έννοια. Είναι φυλακισμένα σε μια αναγκαιότητα, σε ένα ένστικτο, σε μια, ναι, προδιαγεγραμμένη, ναι, ναι, κατάσταση. Ζούνε και έχει, γεννιόνται, πεθαίνουν. Θεοειδές πνεύμα. Βέβαια. Και ζει αυτό, την ελευθερία αυτό το να, και την αυτοδιάθεση. Μα το κατ' εικόνα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του προσώπου που έχει ο Θεός. Δηλαδή έχει βούληση, ελευθερία και συνείδηση. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο και αυτά καλείται να καλλιεργήσει, να προάγει για να φτάσει το Θεό. Έτσι λοιπόν το νέο μοντέλο που φέρνει στον κόσμο ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι μοντέλο ζωής. Αυτός έχει όλες τις αρετές και προπαντών αγάπη. Θα το πούμε παρακάτω τι είναι η αγάπη για τον άνθρωπο. Είναι, η αγάπη έτσι, είναι αυτό ο Θεός, λοιπόν, ναι, το νέο μοντέλο, τόσο μεγάλη όσοι αγάπη το ακολούθησαν, ταυτίζεται με το Θεό η έννοια, ναι, της αγάπης. Ναι, ναι, ο Θεός είναι αγάπη, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Αυτό το νέο μοντέλο όσοι το ακολούθησαν και έθεσαν σε εφαρμογή τις εντολές του Χριστού, έγιναν Άγιοι. Τους θεωρούμε Αγίους και τους θεωρούμε πρότυπα, διότι είναι απόδειξη ότι οι εντολές του Θεού είναι εφαρμόσιμες. Λοιπόν, πώς πρέπει λοιπόν να είναι αυτός ο τρόπος ζωής που έφερε στον κόσμο ο Χριστός? Είπαμε πρώτα να είναι ασκητικός. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή να έχει μέσα του το στοιχείο της ασκήσεως. Και ας φέρουμε ένα παράδειγμα από τη ζωή των αθλητών. Ένας αθλητής για να μπορέσει να φτάσει σε κάποιες επιδόσεις και να διεκδικήσει ένα έπαθλο, ένα βραβείο κτλ. Πρέπει να ασκείται για πολλά χρόνια και να φτάσει σε κάποιες επιδόσεις. Αλλά το ίδιο και ο χριστιανός χρειάζεται να ασκείται συνεχώς για να επιτύχει στον πνευματικό στίβο πλέον. Επίσης, όπως ο κάθε αθλητής δεν ασκείται ποτέ μόνος του, αλλά υπό την καθοδήγηση ενός προπονητού, έτσι και ο χριστιανός, ο οποίος κάνει πνευματικό άθλημα, πρέπει να έχει έναν πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα έχει πείρα περισσότερη από αυτόν, θα κατέχει την παράδοση της Εκκλησίας και θα μπορέσει να τον βοηθήσει στον πνευματικό του αγώνα. Αυτός είναι ο πνευματικός οδηγός ή πνευματικός που λέμε, στον οποίο μπορεί κανείς να εξομολογείται, να ακουμπάει τις αμαρτίες του, να παίρνει άφεση, αλλά να παίρνει και καθοδήγηση για την περαιτέρω πορεία του. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του πνευματικού ο χριστιανός μπορεί να νικήσει τα πάθη του και να πετύχει τις αντίστοιχες αρετές. Η πρώτη αρετή την οποία πρέπει να πετύχει, γιατί είναι η βάση όλων των αρετών, είναι η ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα δηλαδή. Και αυτό είναι η βάση των αρετών, διότι τότε ο άνθρωπος καθίσταται διαφανής, θα λέγαμε, στη χάρη του Θεού. Τότε μπορεί να τον διαπεράσει η χάρη του Θεού, να μπει το Άγιο Πνεύμα μέσα του και από εκεί πέρα τον καθοδηγεί και να κάνει πρόοδο. Η πρώτη λοιπόν βασική αρετή είναι η ταπείνωση. Τώρα, επειδή μερικοί έχουν λανθασμένη γνώμη για το τι σημαίνει ταπείνωση, σημαίνει να λες δεν είμαι τίποτα, όχι. Δίνει ένα πολύ εύστοχο χωρισμό ο Μέγας Βασίλειος. Να τον ακούσουμε. Και λέει,
Η ταπείνωση είναι η εξυψηλού επάρματος και ήματος διακένου και φρονήματος αλαζονικού προς την ιδίαν αξίαν επάνωδος. Του τέστην ότι αν έχεις μια μεγάλη γνώμη για τον εαυτό σου και βρίσκεσαι σε υψηλό, έχεις υψηλό φρόνημα και ήμα σημαίνει ίση, υπερηφάνεια, ναι, ναι. Διάκαινο όμως, δηλαδή δεν είναι, ναι. Είναι κενό περιεχομένου. Να τη χάσεις αυτή τη στιγμή. Να τα χάσεις και να επανέλθεις στην ιδία σου αξία. Δηλαδή θα λέγαμε ότι το γνώθις αυτόν που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες είναι ακριβώς η ταπεινοφροσύνη. Πολύ σπουδαίο αυτό. Το να ξέρεις πνευματικά όμως σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Και αυτό θα σε βοηθήσει βεβαίως ο πνευματικός, ο οποίος είναι πιο πεπειραμένος από σένα και ο οποίος μπορεί να βλέπει πιο αντικειμενικά τις αδυναμίες σου, τα πάθη σου και τις κρυφές πλευρές του εγωισμού σου. Γιατί ο εγωισμός ακριβώς κρύβεται. Η δυσκολία είναι ότι δεν μπορεί να τον δεις εύκολα στον εαυτό σου. Σωστά, πολύ σωστά. Σου δημιουργεί μια ψεύτικη ιδέα για τον εαυτό σου και βέβαια έχουμε και την τάση όλοι να δικαιολογούμαστε και ναι. Να δικαιολογούμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας κτλ. Και τότε βέβαια δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόοδο αν δεν δει ποιος είναι πραγματικά. Λοιπόν, αυτού έχουμε την ταπείνωση αυτό, δηλαδή την αυτογνωσία. Αυτογνωσία σημαίνει βλέπω καλά τα χάλια μου. Ναι, ακριβώς. Την πραγματική αυτογνωσία βλέπω τα χάλια μου σε σχέση με τον Θεό. Σε σχέση με τον Θεό. Θα μπορούμε δηλαδή να καθρεφτιζόμαστε ή... Μην πούμε εμείς δεν σκοτώσαμε, είμαστε καλύτεροι από ένα φωνιά. Ναι. Δεν αρκεί αυτό να είμαστε καλύτεροι από ένα φωνιά. Άρα σκοπός είναι... Ο άνθρωπος καλείται να τελειωθεί, να φτάσει στην τελειότητα. Να μοιάζει στον Χριστό αν είναι δυνατόν. Έτσι. Λοιπόν, μετά από την ταπείνωση και όσο ο άνθρωπος όμως ζει εγωκεντρικά και ανθρωποκεντρικά και αυτόνομα και τοποθετεί τον εαυτό του ως κέντρο του κόσμου, δεν μπορεί να κάνει πρόοδο. Γι' αυτό πρέπει να τοποθετήσει αντί για το κέντρο του κόσμου τον εαυτό του, το Θεό. Μόνο τότε, και αυτό χρειάζεται ταπείνωση για να το δει. Πρώτα απ' όλα να δει το χάλι που έχει, τις αδυναμίες του, τα πάθη του κτλ. Και μετά να αισθανθεί ότι χρειάζεται το Θεό για να τα ξεπεράσει. Και έτσι μέσω του πνευματικού του, μέσω της συνεχής μετάνοιας και της υπομονής στον καθημερινό αγώνα, θα μπορέσει τις εξομολογήσεις και τις κοινωνίες, η οποία είναι εφόδια του εκκλησιασμού, της πνευματική αναστροφή, τη μελέτη της Αγίας Γραφής και πνευματικών βιβλίων και της προσευχής. Και της προσευχής θα μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει πρόοδο. Λέει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, ναι. Σας διακόψω για λίγο. Λέει, με τρεις τρόπους λέει, ερχόμαστε σε επαφή με τον Χριστό. Ναι. Με τρεις τρόπους. Μάλιστα. Ο πρώτος τρόπος είναι, λέει, δια της προσευχής στην οποία μιλάμε στον Χριστό. Μάλιστα. Ο δεύτερος τρόπος είναι... Δια της μελέτης της Αγίας Γραφής. Που μας μιλάει. Ο Θεός. Και ο τρίτος τρόπος είναι δια της Αγίας Κοινωνίας, όπου ακριβώς. Λαμβάνουμε σώμα και αίμα. Ακριβώς. Μετέχουμε του σώματος για του Χριστού, να προοδεύσουμε στη ζωή την τον ίδιο και πίνουμε τον ίδιο τον Θεό, τον ίδιο τον Χριστό, ας πούμε. Και οι τρεις πρέπει να γίνονται. Ναι. Δεν μπορεί να πεις εγώ κοινωνάω, δεν διαβάζω το Ευαγγέλιο. Ναι. Ούτε εγώ διαβάζω το Ευαγγέλιο, δεν κοινωνάω. Ναι. Πρέπει να γίνει και η αυτό προσευχή. Αυτό είναι για πολλούς και η κοινωνία, λένε εγώ δεν έκανα, και... δεν σκότωσα, δεν εμίχευσα, δεν ξέρω εγώ και είμαι καλός χριστιανός. Αλλά ο καλός χριστιανός είναι αυτός που τρέχει μέσα στο στάδιο. Ας είναι τελευταίος, δεν έχει σημασία. Κάποτε σε κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν ο μαραθώνιος γυναικών και αφού τερματίσανε οι αθλητρίες, ο φακός εστιάστηκε σε μια ελβετίδα δασκάλα η οποία ερχόταν τελευταία. Ναι. Τελευταία, με καθυστέρηση 2 ώρων, ξέρω εγώ πάρα πολύ. Θυμάμαι, ναι. Και η οποία έκανε πάρα πολύ... Προσπάθεια να τερματίσει και όταν τερμάτισε έπεσε λιπόθυμη. Λοιπόν αυτή η γυναίκα δοξάστηκε πολύ περισσότερο από την πρώτη. Διότι σημασία έχει ο αγώνας. Μάλιστα. Και όχι και το αποτέλεσμα έχει σημασία. Ναι, αυτό έγινε πριν 10-12 χρόνια. Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις δείχνανε αυτή τη δασκάλα η οποία φαινόταν κατάκοπη γιατί στο τελευταία μέτρα δεν μπορούσε να κουνήσει τα πόδια της. Ναι. Σερνότανε. Σερνότανε. Και όμως κατάφερε να τερματίσει.
Έτσι λοιπόν ο αγώνας του Χριστού είναι παρόμοιος με αυτό. Λέει ο Παύλος χαρακτηριστικά, «Διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού». Όπως δηλαδή ο δρομέας έχει μπροστά του, έχει μπροστά στο μυαλό του το τέρμα, τον τερματισμό, το νήμα που θα τερματίσει, έτσι και ο χριστιανός έχει μπροστά το Χριστό. Το Χριστό τον οποίο θα μιμείται, προσπαθεί να μιμηθεί και επιτελεί τον αγώνα τον καθημερινό βλέποντας μόνο τον Χριστό. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που δίνει ο Παύλος. Μάλιστα. Η καθημερινή άσκηση του χριστιανού τώρα συνίσταται στην εφαρμογή των εντολών του Θεού, του Χριστού. Και μάλιστα έλεγε πάρα πολύ ο Χριστός πάρα πολλές φορές, όταν πήγε εκείνος ο πλούσιος νεανίας και του είπε, «Κύριε», λέει, «τι ποιή σας ζωή αιώνιων κληρονομήσεων», του λέει, «τήρησον τας εντολάς». Το πρώτο πράγμα που είδε, τήρησε τις εντολές. Και λέει, «τις εντολές δεν τις τήρησα εκ νεότητός μου». Τι λέει, μου μένει ακόμα να κάνω. Του λέει, «αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε πόλεις τα υπάρχοντά σου και διάδος πτωχής, διάδωσε τα δώστα στους πτωχούς και δεν ακολούθημε. Και αυτό του φάνηκε πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν προσκολλημένο στα αγαθά του, τελικά στον πλούτο του. Πώς να ακολουθήσει ένας άνθρωπος που είναι προσκολλημένος στον πλούτο? Και γι' αυτό μια παρένθεση, ότι ο πλούτος δεν είναι κακό πράγμα. Εάν μάλιστα το διαχειρίζεται κανείς καλά, είναι σωτήριο, δίνει μεγάλη ευτυχία. Ναι, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο για την πνευματική ζωή. Είναι επικίνδυνο ακριβώς η κακή διαχείριση του πλούτου, είναι κακή. Η προσκόλληση στον πλούτο. Και επειδή 90%... Ο χριστιανός πρέπει να είναι διαχειριστής, να αισθάνεται διαχειριστής. Και επειδή ενδεχομένως 90% ο πλούσιος θα κάνει κακή διαχείριση, καλύτερα ο χριστιανός να αποφεύγει τον πλούτο. Όχι, για να διατηρήσει, διότι αν έχεις μεν κληρονομήσει πλούτο και φέρεσαι χριστιανικά, θα το χάσεις τον πλούτο για να το διανέμεις στους στοχούς και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Για να τον διατηρήσεις, επομένως δεν πρέπει να τον διανέμεις, πρέπει να τον κρατάς. Άρα πού φτάνουμε, ότι οι πλούσιοι δεν μπορεί να είναι και χριστιανοί συγχρόνως. Αυτό είπανε. Διανέμουνε τον πλούτο τους. Είπανε όταν ο Χριστός είπε ότι πολύ δύσκολα οι πλούσιοι θα εισέρθουν στη Βασιλεία του Θεού. Και είπανε, και τότε ποιος μπορεί να σωθεί. Και λέει, τα αδύνατα παρά τις ανθρώπινες δυνατότητες είναι παρά το Θεό. Δηλαδή ο Θεός θα δώσει ευκαιρίες και στον πλούσιο να σωθεί. Σωστά. Έχει τους τρόπους του. Ασφαλώς. Ας επανέλθουμε τώρα όμως, ναι, ότι η τήρηση των εντολών του Θεού είναι βασικό πράγμα. Και μάλιστα λέει ο Χριστός σε πολλές περιπτώσεις, «τι με καλείτε Κύριε, Κύριε και ου ποιείτε αλέγω». Δεν χρειάζεται να αναγνωρίζουμε μόνο τον Χριστό σαν Θεό και να τον αγαπάμε και να κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις. Αν δεν πράξη κάνουμε αυτά που είπε. Πράξη. Και εύκολα μάλιστα, τα λόγια είναι εύκολα. Οι πατέρες λένε τα λόγια είναι εύκολα. Ότι οι εντολές του Θεού περιέχουν μέσα τον ίδιο τον Θεό. Μέσα στις εντολές κρύβεται ο ίδιος ο Θεός. Και όταν ο χριστιανός τηρεί τις εντολές του Θεού, κάνει πρόοδο και κόβει τα πάθη του. Καθαρίζεται. Με τις εντολές του Θεού καθαρίζεται ο χριστιανός. Ο κάθε άνθρωπος. Και βεβαίως δεν είναι εύκολο να ξεριζωθούν τα πάθη, ούτε όλος ο αγώνας του χριστιανού είναι εύκολος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ισόβιος, χρειάζεται υπομονή, αγώνα, χρειάζεται να ξεριζωθούν ένα-ένα, όπως τα αγκάθια και οι πέτρες στο χωράφι, για να οργωθεί και να μπορεί ο σπόρος του Θεού που θα πέσει να βλαστήσει και να φέρει καρπό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα χρειάζεται και ο αγρός της ψυχής του ανθρώπου. Και γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν, θέλοντας να δείξει ότι για να μπορέσεις να καθαρίσεις τον αγρό της ψυχής σου από τα αγκάθια, τις πέτρες και όλα τα, πρέπει να ασκήσεις κάποια βία στον εαυτό σου. Βέβαια δεν φτάνουμε στο σημείο να αυτομαξιγωνόμαστε. Όχι τέτοια βία. Όπως κάνανε κάποιοι μουσουλμάνοι για να... δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Η νηστεία είναι ένα είδος βίας. Η νηστεία είναι ένα είδος βίας, ναι. Ένα είδος που σε προσγειώνει όμως.
Άλλα θέλει το στομάχι σου και άλλα του δίνεις εσύ. Ναι. Εκεί έχουμε ιεράρχηση των αξιών. Το ανθρώπινο σώμα είναι μεγάλη αξία και χρήζει φροντίδος και προστασίας. Αλλά επειδή η ψυχή έχει μεγαλύτερη αξία από το σώμα, επειδή είναι αιώνια, βάζουμε προτεραιότητα την ψυχή και μετά το σώμα. Και έτσι λέμε, θα κάνουμε λίγη νηστεία, λίγη στέρηση για να ωφελήσουμε την ψυχή μας. Και χωρίς βέβαια να σκοτώνουμε το σώμα μας, γιατί η νηστεία είναι παθοκτόνος και όχι σωματοκτόνος. Και δεν επιτρέπεται σε ανθρώπους που έχουν κάποια σωματική βλάβη κάποια ασθένεια, να κάνουν νηστεία, νηστεία η οποία θα βλάπτει το σώμα. Επίσης οι Άγιοι Πατέρες λένε δώσε πνεύμα και δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Θέλοντας να δείξουν ακριβώς πάλι τη βία την οποία έπρεπε να ασκεί ο άνθρωπος για να αποκτήσει πνευματικά αγαθά έναντι των σωματικών αγαθών. Εμείς είμαστε κοινωνία καταναλωτών. Ναι, όλα αυτά είναι αντίθετα στο πνεύμα, η κατανάλωση και τα λοιπά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος είναι... Τρία λεπτά έχουμε ακόμα. Ναι. Ο αγώνας του, ο τρόπος ζωής του να είναι αγαπητικός. Ναι. Και αγαπητικός σημαίνει να ασκεί την αγάπη. Η αγάπη είναι η μεγίστη αρετή και γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στην ακλίμακα των αρετών που έγραψε, βάζει την αγάπη στο τελευταίο σκαλί. Δηλαδή θα πρέπει να επιτύχει ο άνθρωπος όλες τις αρετές για να φτάσει στην αγάπη. Βέβαια, αν έχει την αγάπη, έχει όλες τις αρετές. Και είπαμε ότι η αγάπη είναι θεϊκή ιδιότητα, είναι η ιδιότητα που έχει ο Θεός. Και αν ο άνθρωπος καταφέρει να φτάσει, δεν λέμε μόνο το συναίσθημα, αγάπη. Αγάπη στην χριστιανική ορολογία είναι κάτι πολύ βαθύτερο από το συναίσθημα. Κάποτε ρωτήσαν έναν αβά τι σημαίνει αγάπη και λέει να πάω λέει σε ένα λεπρό και να του δώσω το σώμα μου και να πάρω το δικό του. Να του δώσω το υγιές σώμα μου και να πάρω το δικό του. Αυτό είναι η αγάπη λέει. Έχει το στοιχείο της θυσίας. Αγάπη δίχως θυσία. Η αγάπη είναι τώρα βλέπουμε ότι μέσα στην κοινωνία έχει πάρα πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα. Διότι ο άνθρωπος που έχει αγάπη συμβιώνει πολύ καλύτερα με τους συνανθρώπους του. Στείνει γέφυρες επικοινωνίας, αντιμετωπίζει τους άλλους σαν αδέρφια, γιατί είναι παιδιά του ίδιου Πατέρα του Θεού, είναι τέκνα του Θεού, είναι ψυχές υπερών Χριστός απέθανε. Και έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι που ασκούν την αγάπη συμφιλιώνονται, ομονοούν, συνεργάζονται, αλληλοσυμπληρώνονται και αντιθέτουν. Και επιπλέον, οι κοινωνίες που ζουν με αγάπη προοδεύουν. Ασφαλώς. Και αυτό έχει φανεί πάρα πολύ καλά ασφαλώς. Σε πολλές πρωτόγονες φυλές οι οποίες δέχτηκαν τον χριστιανισμό και μετά το βάπτισμά τους, επειδή αγαπήθηκαν, συναντήθηκαν, ομονοούν, συμφιλιώνονται και αλληλοσυμπληρώνονται, κάναν πρόοδο. Μια οικογένεια. Και φαίνεται πάρα πολύ καλά αυτό, η πρόοδο την οποία κάνανε με την αγάπη. Επίσης η αγαπητική συμπεριφορά ευνοεί την επιείκεια και τη συγχωρητικότητα, με την οποία δεν προχωράει το κακό. Ενώ αντίθετα η εκδίκηση, η αντεκδικήση αντιμαχωμένων πολλαπλασιάζει το κακό, ακόμα και η νόμιμη θα λέγαμε τιμωρία που επιβάλλει το δικαστήριο σε κάποιους ανθρώπους δεν βοηθάει στη διόρθωση των ανθρώπων. Πολλές φορές γίνονται χειρότεροι. Και γι' αυτό λοιπόν η αγάπη συνοδευόμενη με κατάλληλη νουθεσία και η επίκεια διορθώνουν το κακό. Παράδειγμα είναι η επαυτοφόρο μοιχευωμένη γυναίκα που τη φέρανε μπροστά στον Χριστό με τις πέτρες στα χέρια έτοιμοι να τη λιθοβολίζουν και ο Χριστός τους είπε, σκύβοντας κάτω για να μην τους βλέπει, ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτο και σηκωθήκαν και φύγανε όλοι και στο τέλος λέει ουδή σε κατέκρινε, ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και μικέτι αμάρτανε. Δηλαδή δεν δικαίωσε τη μοιχεία της. Αλλά έδειξε συμπάθεια και αγάπη. Έδειξε συμπάθεια και αγάπη και την έφερε στο φιλότιμο. Πήγαινε, λέει, δεν θα σε τιμωρήσω, αλλά από εδώ και στο εξής δεν θα αμαρτήσεις. Και η τρίτη ιδιότητα που θα λέγαμε ότι πρέπει να έχει ο χριστιανός, η ζωή του να είναι ευχαριστιακή. Και μάλιστα για κάθε τι το οποίο απολαμβάνει από τα δώρα που του έχει δώσει ο Θεός, να έχει την διάθεση να πει ένα ευχαριστώ στο Θεό.
όταν οι 10 λεπροί θεραπεύτηκαν και γύρισε μόνο ο ένας και να πει ευχαριστώ, είπε οι άλλοι 9 που είναι. Δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να έρθουν να πούνε να ευχαριστώ, λέει στο Θεό. Ο αλόθρεσκος τούτος λέει. Ακριβώς, ναι, εκτός από τον Σαμαρίτη. Σαμαρίτη. Επίσης ο ευχαριστιακός τρόπος είναι η ιδιότητα ιερατική που έχει ο άνθρωπος από τη δημιουργία του ανθρώπου. Διότι ο ιερεύς είναι αυτός ο οποίος παίρνει τα δώρα του, παίρνει τα δώρα του Θεού και τα αντιπροσφέρει στο Θεό με ευχαριστία. Τα σα εκ των σών. Δεν λέμε... Ναι. Δηλαδή παίρνουμε τα σα, αυτά που μας έδωσε ο Θεός, του προσφέρουμε με ευχαριστία ένα μέρος από αυτά που μας έδωσε ο Θεός. Τα σα εκ των σώσης συμπροσφέρουμε. Αυτός λοιπόν είναι ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής και λέει ο Παύλος ότι στους εις έσχατους καιρούς θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες οι οποίοι λέει θα σας απαγορεύουν να παντρεύεστε, θα σας απαγορεύουν να τρώτε ορισμένες τροφές. Τίποτα λέει από ό,τι έχει δώσει ο Θεός δεν είναι κακό και πρέπει κάθε τι ο Θεός έκτισε εις μετάληψην μετευχαριστίας της πιστής και επεγνωκώς την αλήθεια ότι παν κτίσμα του Θεού λέει καλών και ουδέν απόβλητων μετά ευχαριστίας λαμβανόμενων αγιάζεται γάρ διαλόγου και εντεύξιος. Δηλαδή κάθε τι που δημιούργησε ο Θεός για να το απολαμβάνουν οι άνθρωποι είναι καλό και τίποτα δεν είναι απαγορευμένο όταν το χρησιμοποιούμε ευχαριστώντας το Θεό. Και έτσι με αυτές τις τρεις ιδιότητες να είναι ο τρόπος ζωής του ασκητικός, να ασκείται για την αρετή, αγαπητικός, να ασκεί την αγάπη στους ανθρώπους του και ευχαριστιακός, να ευχαριστεί το Θεό για κάθε δώρο που του έχει δώσει, είναι ο ορθός τρόπος ζωής, η ορθοπραξία θα λέγαμε, την οποία η Ορθοδοξία διδάσκει στους ανθρώπους. Πολύ ωραία. Μου θύμισε αυτό που είπατε με τον ιερέα. Ναι. Κάτι παιδάκια, μικρά παιδάκια, νήπια ας πούμε, στη γιορτή του μπαμπά του προσφέρουν ένα δωράκι. Ναι. Από τα λεφτά του μπαμπά. Λεφτά του μπαμπά. Δεν έχουν αυτά δικά τους λεφτά. Κάπως έτσι, είναι πολύ ωραία. Ο μπαμπάς ευχαριστιέται. Βεβαίως. Διότι σου λέει, αυτό θα μπορούσε να μην τα προσφέρει. Αυτά να πάει να πάρει γλυκά, δικά του ξέρω πράγματα. Να το έχει χατζηλίκι. Κι όμως, ναι, από το χατζηλίκι. Κι όμως από το χατζηλίκι που εξοικονομεί ένα μικρό. Και μου έδωσε εμένα, ας πούμε, κάτι. Ένα μικρό δωράκι. Αυτά είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε ωραία πράγματα τον κύριο Χριστοδούλου, να τον ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί και εγώ προβληματίζομαι πάνω σε αυτά. Όχι μόνο αυτό, αλλά μας κάνει και χαρά να σας ακούμε γιατί έχετε λόγο εμπεριστατωμένο, τεκμηριωμένο και θα έλεγα πάρα πολύ ορθόδοξο. Προσπαθούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ που μας ακούσατε. Χαίρετε, χαίρετε κύριε. Χαίρετε.